Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και πρέπει να αναφερθούμε στους πολίτες μας ότι έχουμε ένα κρίσιμο διάστημα με τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, την αυστηριοποίηση αυτών των μέτρων, προκειμένου υγειονομικά η χώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να μπορέσουμε, όπως παραμένουμε στις χώρες που έχουν το λιγότερο πρόβλημα συγκριτικά με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Και με τις προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα, γιατί αναφέρθηκαν και με την αύξηση των κλινών ΜΕΘ, όπου επιμερών ΣΥΡΙΖΑ είχαμε αναμονή στις κλίνες ΜΕΘ και επί κυρίου Ξανθού και κυρίου Πολάκη, όταν δεν υπήρχε COVID. Και σήμερα συζητάμε ότι συνεχώς βάζουμε κλίνες στο σύστημα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς και με την οικονομική ενίσχυση των πολιτών. Κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά, αν κάποιος άκουγε εδώ πέρα την αντιπολίτευση, θα νόμιζε ότι μιλάμε για ένα άλλο νομοσχέδιο. Ερχόμαστε και λέμε για να δούμε την αντίληψη πώς αντιμετωπίζει κάθε πλευρά τον δανειολήπτη. Εσείς αντιμετωπίζετε τον δανειολήπτη ως κάποιον που έχει έρθει χωρίς να έχει τα εχέγγυα του νόμου Κατσέλη και μπήκε στον νόμο Κατσέλη. Και στην πραγματικότητα λέτε αυτός έχει βολευτεί με ημερομηνίες ως το 25 στο 30 και έτσι να προσπαθήσουμε να τον έχουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Εμείς τον αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Εμείς λέμε ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει προσωρινές διαταγές υπάρχει κόσμος που θέλει να λυθεί το πρόβλημά του. Που ξέρει ότι θα πάει στο δικαστήριο και έχει τα στοιχεία να αποδείξει αυτά τα οποία χρειάζονται. Και αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι έρμεο και εκτεθειμένος 10 και 15 χρόνια και να έρθει τότε ένας δικαστής και να κρίνει εις βάρος του. Θέλει τώρα να έρθει με όλα τα αποδεικτικά μέσα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Άρα, το να έχετε την οποιαδήποτε ένσταση στην γρήγορη εκδίκαση είναι κάτι που αντίκειται κόντρα και στη νομική λογική, όπου αυτός που κάνει ένα ένδικο μέσο θέλει να δικαστεί γρήγορα το ένδικο του μέσο, αλλά και στη λογική. Πάμε στις ενστάσεις τις οποίες θέσατε. Τίθετε ένσταση αναφορικώς με το αν παραβιάζεται η προφορικότητα της διαδικασίας. Δεν μπορεί να το θέτει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον κώδικα πολιτικής οικονομίας, όπου το βασικό μέσο της τακτικής διαδικασίας γίνεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Και δεν έχει κριθεί από κανέναν ότι υπάρχει θέμα συνταγματικότητας. Και ένορκες βεβαιώσεις μπορούν να δοθούν αντί να εξεταστεί μάρτυρας. Και ναι, και το δικαστήριο, αν κρίνει υπόθεση ότι πρέπει να έχει μάρτυρα, να έχει. Το να είχατε αντίθεση, όπως είχε το ΚΚΕ, όπως είχαν άλλα κόμματα που υπήρχαν από την αρχή της διαδικασίας, ότι ποτέ δεν πρέπει να μπούμε σε διαδικασίες που να μην προβλέπουν μάρτυρες, θα μπορούσα να πω ότι η παρατήρηση σας ευσταθεί. Όταν όμως εσείς έχετε ανοίξει τη διαδικασία για τις τακτικές, δηλαδή για την κορονίδα της αντιδικίας που υπάρχει στο αστικό δίκαιο, θεωρείτε ότι τίθεται θέμα συνταγματικότητας αν αυτό πάει παραβίαση προφορικότητας σε ειδικές διαδικασίες. Άρα δεν ευσταθεί. Ακόμα και ο χρόνος ο οποίος αναφέρατε, με τις 100 μέρες που λέτε, η επίδοση της αγωγής στον αντίδικο μπορεί να γίνει στις 70 μέρες. Άρα 70 μέρες έχει. Λέτε αν έχει επαρκή χρόνο να συγκεντρώσει τα στοιχεία. Κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε για ανθρώπους που κατά βάση έχουν πάρει προσωρινή διαταγή ή τους έχει απορριφθεί η προσωρινή διαταγή αναστολή. Μα από τη στιγμή που πήγανε και κάνανε ένα δικαστήριο, οι φάκελοι είναι έτοιμοι. Όλα τα στοιχεία τα είχαν μαζέψει, πήγανε σε έναν δικαστή και ένας δικαστής αξιολόγησε ότι συντρέχουν οι όροι ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι. Και έχουν αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο, αν βάλουμε και το περιθώριο των 60 ημερών που αναφερόμαστε, που είναι να κατατεθούν οι προτάσεις, να συγκεντρώσουν ό,τι άλλο προβλέπετε, το οποίο κατά βάση είναι προϊόν ηλεκτρονικής διαδικασίας. Και μήπως διαφωνείτε με την άρση του φορολογικού απορρίτου, να μην δούμε τι έχει. Μήπως σας ενοχλεί να δουν 3 χρόνια πριν ποια ήταν η οικονομική κατάσταση όταν πήγαινε να πάρει δάνεια. Ένας ο οποίος είναι δανειολήπτης ειλικρινής δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτά και αντιθέτως τον διασφαλίζει γιατί τα προσκομίζει και με αυτόν τον τρόπο λύνει μια και καλή το πρόβλημά του. Κάποιος άλλος που δεν ήθελε να πληρώνει ενδεχομένως τον ενοχλούν αυτές οι διαδικασίες. Πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θίξατε. Θίξατε το κομμάτι αναφορικά με την οικονομική εισαγγελία όπως διαμορφώνεται. Και εγώ οφείλω να πω ότι ακούω τη θέση του ΜΕΡΑ25.
Δεν έχω καταλάβει ως νομικός γιατί πρέπει να υπάρχουν ειδικά σώματα των εισαγγελέων. Θα μπορούσαμε να μείνουμε στην κανονική δομή που υπάρχει. Από τη στιγμή όμως που είχε επιλεγεί αυτό, πάρα πολύ σωστά έρχεται το Υπουργείο και έχει ένα σώμα που είναι από 4 άτομα. Δεν υπάρχει παντοδυναμία του ενός ανθρώπου. Έχουν 4 αναπληρωτές. Έχουν επικουρούς και το σημαντικότερο, προείστατο αρχαιότερο στο τμήμα και υπάγονται στη δομή την οποία υπάρχει στην εισαγγελία. Και επειδή πετάχτηκε ένας συνάδελφος εδώ πέρα, εσείς κύριε Πολάκη, και είπατε αναφορικώς ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει, και αν αναφέρετε στην κυρία Τουλουπάκη, και είπατε μάλιστα ο κύριος Σαμαράς ότι θέλει να καταργηθεί, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Του κυρίου Σαμαρά έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεση, άρα δεν ελέγχεται. Αντιθέτως, φάκελοι για εσάς έχουν έρθει από την εισαγγελία διαφθοράς εδώ πέρα. Άρα, αν κάποιος ελέγχεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο κύριος Σαμαράς. Πρόκειται λοιπόν για διατάξεις οι οποίες έρχονται και απηχούν τελείως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο όπως λειτουργεί. Τελευταίο, πολύ σημαντική διάταξη ότι επιτέλους γίνεται κακούργημα με τις τροπολογίες που έρχεται ο φόνος και ο βασανισμός ζώων. Ήταν μια προσπάθεια που είχε γίνει από το 12, το πλαίσιο ήταν μέχρι 6 μήνες τότε, κύριοι συνάδελφοι, ντροπή ήταν, έγινε πλημέλημα. Ήρθε η ώρα επιτέλους να το έχουμε ένα κακούργημα, διότι δεν είναι δυνατόν να δούμε αυτές τις σκηνές. Το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και θα το υπερψηφίσουμε.